στο μικρό μπαλό τη Θεσσαλονίκη. Πέσει οι συνάδελφοι που ήρθαν εδώ, έδωσαν του πρώτου βοήθειε στην γραμματεία. Ναι, ανταποκρίθηκαν άμεσα ένα περιπολικό τη άμεση δράση και τη συνεχεία και μια ομάδα βία, οι οποίοι έφτασαν πρώτοι στο σημείο. Είδαν ότι το άτομο είχε τραυματιστεί από πυροβολισμό και χρησιμοποίησαν τα μέσα τα οποία έχει χορηγήσει η Ένωση μέσω ιδιωτών, έτσι ώστε να καταφέρουν να του περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσει στο ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έχει χάσει πολύ αίμα, ήταν σωτήρια δηλαδή η επέμβασή τους. Εννοείται ότι ήταν σωτήρια η επέμβασή τους, διότι μέσω αυτών των υλικών περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η αιμορραγία. Κάτι αντίστοιχο έγινε και προσφάτως στο Ρέντι. Είναι υλικά τα οποία απαιτούνται να τα έχουν στην νομική μας, οι πρώτοι ανταποκριτές σε όλα τα περιστατικά τα οποία κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα η φυσική ηγεσία δεν έχει αντιληφθεί την σημαντικότητα και την χρησιμότητα αυτών των υλικών, έτσι ώστε να εισαχθούν στον αστυνομικό εξοπλισμό και να εκπαιδευτεί και το αστυνομικό προσωπικό. Διότι δεν είναι εκπαιδευμένοι και όλοι όσοι βρίσκονται έξω στον δρόμο ώστε να παρέχουν αυτές τις βοήθειες. Έτυχε και ήταν τυχερός ο συγκεκριμένος. Το συγκεκριμένο θύμα, το οποίο βρέθηκαν αστυνομικοί οι οποίοι και είχαν τα υλικά, γιατί δεν τα έχουν και όλοι τελικά, και γνώριζαν να κάνουν τη χρήση του τουρνικέ.